Πρώτο μάθημα. Δε συμφωνείς. Ο Γιώργος είναι συμπαθητικός. Δε συμφωνείς. Ναι, είναι πολύ συμπαθητικός. Και η Μαρία είναι συμπαθητική η Μαρία. Όχι, δεν είναι συμπαθητική. Είναι αντιπαθητική. Το σπίτι τους είναι όμορφο. Ναι, είναι όμορφο, αλλά μικρό. Το σπίτι τους δεν είναι μεγάλο. Ναι. Όχι. Είναι ο ή το συμπαθητικός, συμπαθητική, συμπαθητικό. Άσκηση. Η Μαρία δεν είναι συμπαθητική. Ο Γιώργος δεν είναι αντιπαθητικός. Η Μαρία είναι όμορφη. Ο Γιώργος είναι όμορφος. Το σπίτι είναι όμορφο. Είναι μεγάλο το σπίτι. Όχι, είναι μικρό. Δεύτερο μάθημα. Διακοπές στην Ελλάδα. Είμαι κουρασμένη, Ρομπέρ. Πού είναι το μουσείο επιτέλους? Είσαι κουρασμένη από τώρα. Συγγνώμη, κυρία. Πού είναι το ιστορικό μουσείο, παρακαλώ? Ακριβώς απέναντι. Από πού είστε? Η προφορά σας είναι ξένη. Είμαι Γάλλος. Κάνω διακοπές στην Ελλάδα. Είμαι τουρίστας. Η κυρία είναι Γαλλίδα ή Ελληνίδα? Η Κάρμεν είναι Ισπανίδα. Είμαστε μαζί διακοπές εδώ. Καλές διακοπές στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ο Ρομπέρ και η Κάρμεν είναι ξένοι. Δεν είναι Έλληνες. Ο Γιώργος
είναι Έλληνας. Δεν είναι ξένος. Είμαι, είσαι, είναι, είμαστε, είστε, είναι. Άσκηση. Ο Ρομπέρ είναι Γάλλος. Δεν είναι Ισπανός. Η Κάρμεν είναι από την Ισπανία. Δεν είναι από τη Γαλλία. Είσαι τουρίστας. Ο Ρομπέρ και η Κάρμεν είναι διακοπές στην Ελλάδα. Τρίτο μάθημα. Είμαστε φίλοι. Γεια σου. Πώς σε λένε? Το όνομά μου είναι Γιώργος. Είμαι Έλληνας. Εγώ είμαι Κύπριος. Είμαστε φίλοι. Ναι, οι Έλληνες και οι Κύπριοι είναι φίλοι. Στην Κύπρο μιλούν ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά. Έχω μια Κύπρια φίλη. Το όνομά της είναι Ζωή. Είσαι παντρεμένος, Γιώργο? Ναι, έχω και δύο παιδιά. Ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Η γυναίκα σου δεν είναι μαζί σου στην Κύπρο? Δυστυχώς δεν έχει διακοπές το καλοκαίρι. Έχω τα παιδιά μαζί μου. Ένας Κύπριος και ένας Έλληνας είναι φίλοι. Ο Κύπριος έχει το σπίτι του στην Κύπρο και ο Έλληνας στην Ελλάδα. Έχω, έχεις, έχει. Ένας, μία, μια, ένα, μου, σου, του, της. Άσκηση. Το παιδί μου είναι στην Κύπρο. Η γυναίκα μου είναι στην Ελλάδα. Η φίλη σου είναι μαζί σου? Η Ειρήνη είναι παντρεμένη. Έχει τρία παιδιά. Μια γυναίκα και ένας άντρας είναι φίλοι μου. Τέταρτο μάθημα. Πρώτη ημέρα στη δουλειά. Ο προϊστάμενος ρωτάει. Καλημέρα σας, κυρία Παπαδοπούλου. Είστε παντρεμένοι? Ναι, είμαι παντρεμένη και έχω τρία παιδιά. Δύο αγόρια
και ένα κορίτσι. Τον πρώτο μου γιο τον λένε Ανδρέα. Το δεύτερο τον λένε Αλέξανδρο. Και την κόρη μου τη λένε Άννα. Έχετε το σπίτι σας στο Περιστέρι? Ναι, το σπίτι μας είναι στο κέντρο. Έχετε αδέλφια? Ναι, έχω έναν αδελφό και μία αδελφή. Και ο άντρας σας? Ο άντρας μου έχει έναν αδελφό. Οι γονείς σας είναι στην Αθήνα? Ο πατέρας μου και η μητέρα μου είναι στην επαρχία. Στις 2 το μεσημέρι στο σπίτι. Λοιπόν, Εύη, πώς είναι ο προϊστάμενός σου? Είναι παντρεμένος? Έχει παιδιά? Πού έχει το σπίτι του? Έχουμε, έχετε, έχουν, μας, σας. Άσκηση. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι παντρεμένος. Έχω έναν αδελφό, αλλά δεν έχω αδελφή. Κυρία Άννα, έχετε σπίτι στην επαρχία? Πώς τον λένε τον προϊστάμενό σας? Τον λένε κύριο Γεωργόπουλο. Πέμπτο μάθημα. Εντάξει. Μιλάς ελληνικά? Ναι, μιλώ λίγο ελληνικά. Πολύ λίγο. Τα ελληνικά είναι δύσκολα? Δεν είναι πολύ δύσκολα, αλλά δεν είναι και πολύ εύκολα. Καταλαβαίνεις τους Έλληνες όταν μιλούν? Δεν τους καταλαβαίνω πάντα, γιατί μιλούν γρήγορα. Καταλαβαίνεις τις γυναίκες και τα παιδιά που είναι εδώ? Ναι, γιατί μιλούν αργά. Εσείς με καταλαβαίνετε όταν μιλώ ελληνικά? Φυσικά, η προφορά σας είναι θαυμάσια. Σας καταλαβαίνω. Τότε εντάξει. Τα ελληνικά, η ελληνική γλώσσα, τα γαλλικά, η γαλλική γλώσσα, τα ιταλικά, η ιταλική γλώσσα, τα ισπανικά, η ισπανική γλώσσα. Τους, τις, τα. Άσκηση. Οι Έλληνες μιλούν
ελληνικά. Τους καταλαβαίνω. Ο Γάλλος τουρίστας μιλάει ελληνικά λίγο και αργά. Με καταλαβαίνετε? Σας καταλαβαίνω γιατί μιλάτε αργά. Τα παιδιά μιλούν γρήγορα. Δεν τα καταλαβαίνω. Έκτο μάθημα. Ένας, πολύ. Ο άνθρωπος είναι εδώ. Τον βλέπω. Βλέπω τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι είναι εδώ. Τους βλέπω. Βλέπω τους ανθρώπους. Η πόρτα είναι κλειστή. Την ανοίγω. Ανοίγω την πόρτα. Οι πόρτες είναι κλειστές. Τις ανοίγω. Ανοίγω τις πόρτες. Το παράθυρο είναι ανοιχτό. Το κλείνω. Κλείνω το παράθυρο. Τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Τα κλείνω. Κλείνω τα παράθυρα. Το παιδί μιλάει ελληνικά. Το ακούω. Ακούω το παιδί. Τα παιδιά μιλάνε ελληνικά. Τα ακούω. Ακούω τα παιδιά. Μιλώ ελληνικά στον υπάλληλο. Μιλώ γαλλικά στους Γάλλους τουρίστες. Γράφω γράμμα στη φίλη μου. Πηγαίνω στις φίλες μου. Είμαι στο καφενείο, μιλώ στον γκαρσόνι. Δίνω γλυκά στα παιδιά. Η Αθήνα είναι στην Ελλάδα και το Παρίσι στη Γαλλία. Στο, στον, στους, στη, στην, στις, στο, στα. Άσκηση. Μιλώ στις φίλες μου. Το γκαρσόν είναι στο καφενείο. Μιλάει γαλλικά το γκαρσόνι. Όχι, δεν μιλάει γαλλικά. Μιλάει ελληνικά. Ο άνθρωπος δεν είναι εδώ. Δεν τον βλέπω. Ακούω τον γκαρσόνι. Το καταλαβαίνω. Η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή? 8ο μάθημα. Ψάχνω ξενοδοχείο. Ψ.
Ξέρετε κανένα καλό ξενοδοχείο στην Αθήνα? Ναι, ξέρω ένα πολύ καλό και ήσυχο ξενοδοχείο που είναι στην οδό Βουκουρεστίου. Το λένε Green House. Μα δεν είναι ελληνικό όνομα. Πράγματι, το όνομα του ξενοδοχείου είναι αγγλικό. Ο ξενοδόχος έχει ελληνικό όνομα. Ναι, το όνομα του ξενοδόχου είναι ελληνικό. Σύμφωνοι. Πάμε αμέσως. Πού ακριβώς στην Αθήνα βρίσκεται η οδός Βουκουρεστίου, σε ποια συνοικία? Στο κέντρο, κοντά στο Σύνταγμα. Ξέρω που είναι το Σύνταγμα. Το κέντρο της Αθήνας έχει δύο μεγάλες πλατείες, την Ομόνοια και το Σύνταγμα. Του, της, του, σε. Άσκηση. Το ξενοδοχείο είναι ήσυχο. Το όνομά του είναι Green House. Ο ξενοδόχος μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά. Η οδός Βουκουρεστίου είναι στο κέντρο της Αθήνας. Το ξενοδοχείο βρίσκεται κοντά στο Σύνταγμα. Ξέρεις πού ακριβώς στην Αθήνα βρίσκεται το Σύνταγμα? Στο κέντρο. Ένα το μάθημα. Η οδός Βουκουρεστίου. Οι φίλοι μου και εγώ φτάνουμε με τα πόδια στην οδό Βουκουρεστίου. Αυτός ο δρόμος είναι μακρύς αλλά στενός, άλλωστε είναι μονόδρομος. Είναι γεμάτος αυτοκίνητα που κάνουν πολύ θόρυβο. Στο επάνω μέρος της οδού Βουκουρεστίου βλέπουμε το λόφο του Λυκαβητού. Και στο κάτω μέρος βρίσκεται η οδός Πανεπιστημίου. Λέω στη φίλη μου, ο θόρυβος των αυτοκινήτων είναι τρομερός. Είναι πάντα το ίδιο και τη νύχτα. Σ' όλο το κέντρο της Αθήνας, ο θόρυβος των δρόμων είναι κουραστικός όλη την ημέρα και μέχρι αργά το βράδυ. Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης έχουν πολύ θόρυβο. Για τον ξένο που κατοικεί εδώ, είναι το μαρτύριο των πρώτων ημερών. Ύστερα συνηθίζει. Τον. Άσκηση.
Το αυτοκίνητο του φίλου μου είναι αγγλικό. Τη νύχτα δεν έχει πολλά αυτοκίνητα στους δρόμους της Αθήνας. Η οδός Βουκουρεστίου είναι μονόδρομος. Οι δρόμοι είναι ήσυχοι. Φτάνω στο ξενοδοχείο μου που είναι στο κάτω μέρος της οδού Βουκουρεστίου. 10ο μάθημα. Το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου, αριθμός 130. Πλάι στην πόρτα έχει μια επιγραφή που λέει «Green House», πρώτος όροφος. Ρωτώ τη φίλη μου, τι σημαίνει πρώτος όροφος? Μου απαντάει. Πρώτο πάτωμα. Στη Γαλλία λέτε «premier étage». Σπρώχνουμε την πόρτα και μπαίνουμε μέσα. Βλέπουμε μια σκάλα και ένα ασανσέρ. Φυσικά παίρνουμε το ασανσέρ. Στον πρώτο όροφο βρίσκουμε αριστερά μια πόρτα ανοιχτή. Μπαίνουμε, δεν υπάρχει κανείς. Βλέπω τότε ένα κουδούνι και χτυπώ. Περιμένουμε λίγο, σε μια στιγμή ακούμε βήματα να έρχονται προς εμάς. Ένας άνθρωπος φαίνεται, η φίλη μου μου λέει πως είναι ο ξενοδόχος. Άσκηση. Βλέπουμε τον ξενοδόχο στον πρώτο όροφο. Τον ρωτώ. Εδώ είναι το ξενοδοχείο Green House. Μου απαντάει. Ναι, εδώ είναι. Σπρώχνω την πόρτα που είναι κλειστή, την ανοίγω. Δίπλα από το ασανσέρ έχει μια πόρτα. Όταν δεν υπάρχει κουδούνι, χτυπώ την πόρτα. Ρωτώ το φίλο μου, τι σημαίνει η επιγραφή? Γράφει το όνομα του ξενοδοχείου που είναι στον πρώτο όροφο. 11ο μάθημα. Έχετε δωμάτιο? Λέμε στον ξενοδόχο. Καλημέρα σας. Έχετε κανένα ελεύθερο δωμάτιο? Μάλιστα. Έχω 3 δωμάτια ελεύθερα. Του λέω. Είμαι μόνος. Θέλω λοιπόν ένα δωμάτιο για ένα άτομο. Η φίλη μου μου λέει, θέλεις δωμάτιο με ή χωρίς ντους? Της απαντώ, με ντους και με ένα μονό κρεβάτι. Ο ξενοδόχος λέει τότε,
Έχουμε αυτό που θέλει ο Κύριος. Ένα καλό δωμάτιο με κρεβάτι μονό και κλιματισμό με ζεστό και κρύο αέρα. Πόσο κοστίζει την ημέρα? Το δωμάτιο κάνει 15.000 χωρίς το πρωινό και 15.300 δραχμές με το πρωινό. Εντάξει, πού είναι το δωμάτιο? Πάμε μαζί. Πάμε στο δωμάτιό σου. Σου λέω ότι είναι αυτό που θέλεις. Η φίλη του λέει ότι το δωμάτιο είναι καλό. Θέλει, μου, σου, του. Άσκηση. Έχει ντους το δωμάτιο? Φυσικά. Πόσο κάνει το δωμάτιο την ημέρα? Κοστίζει 15.000 δραχμές την ημέρα. Είναι και το πρωινό μέσα? Μάλιστα, είναι μέσα. Το δωμάτιο είναι καλό. Το θέλω. Είμαι μόνος. Θέλω μονό κρεβάτι. 12ο μάθημα. Το δωμάτιό μου. Το δωμάτιό μου είναι σε ένα διάδρομο δεξιά. Μπαίνουμε και οι τρεις μέσα. Το δωμάτιο είναι αρκετά μεγάλο και πολύ φωτεινό. Βλέπουμε ένα κρεβάτι αριστερά, μια ντουλάπα δεξιά, ένα τραπέζι στη μέση. Δύο καρέκλες και ένα μικρό γραφείο. Κοντά στο κρεβάτι βρίσκεται ένα τραπεζάκι. Δίπλα από το παράθυρο έχει μία πόρτα. Ο ξενοδόχος την ανοίγει και μας λέει: «Βλέπετε, έχει νηπτήρα με καθρέφτη και ντους με ζεστό και κρύο νερό. Τα παράθυρα βλέπουν στο δρόμο. Ευτυχώς που αυτό το κομμάτι της οδού Βουκουρεστίου είναι πεζόδρομος». Αυτό το δωμάτιο μου αρέσει. Το παίρνω. Βλέπουμε. Βλέπετε. Βλέπουν. Άσκηση. Το δωμάτιο μας αρέσει. Το παίρνουμε. Το παράθυρο είναι ανοιχτό. Το κλείνω. Δεν έχει νηπτήρα στο δωμάτιό μου. Βλέπω ανθρώπους στον πεζόδρομο.
Βρίσκουμε ένα καλό δωμάτιο. Αυτό το δωμάτιο δεν είναι καλό. Δεν μου αρέσει. 13ο μάθημα. Το πρωί. Την άλλη μέρα, όταν ξυπνώ, είναι 8 η ώρα. Σηκώνομαι, πλένομαι, ντύνομαι. Ύστερα, βγαίνω από το δωμάτιό μου και πηγαίνω στην τραπεζαρία. Εκεί μου σερβίρουν το πρωινό μου. Βάζουν στο τραπέζι ένα φλιτζάνι με ένα κουταλάκι, ένα μαχαίρι, ένα πιάτο με ψωμί, βούτυρο και μαρμελάδα. Έπειτα μου δίνουν ζάχαρη, καφέ με γάλα και μια πετσέτα. Τρώω σε ένα τέταρτο της ώρας και μετά βγαίνω περίπατο. Έχει πολύ κόσμο στη Βουκουρεστίου γιατί αυτός ο δρόμος έχει όμορφα μαγαζιά. Στο δρόμο αγοράζω μια γαλλική εφημερίδα και τσιγάρα σε ένα περίπτερο. Στο Σύνταγμα κάθομαι σε ένα παγκάκι. Διαβάζω την εφημερίδα μου και καπνίζω ένα τσιγάρο. Επειδή κάνει ζέστη, γυρίζω πίσω στο ξενοδοχείο. Διψάω τόσο πολύ που πίνω 2 ποτήρια νερό. Κάνει πολύ ζέστη στην Αθήνα το καλοκαίρι. Άσκηση. Το καλοκαίρι η Αθήνα είναι πολύ ζεστή. Το πρωί όμως δεν κάνει πολύ ζέστη. Στην Αθήνα έχει ξένες εφημερίδες και ξένα τσιγάρα. Το πρωί τρώω με τον καφέ μου ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα. Ύστερα βγαίνω περίπατο. Βάζω στο τραπέζι 2 φλιτζάνια και 2 κουταλάκια. Όταν παίρνω το πρωινό μου, ακούω το ραδιόφωνο. Ένα ποτήρι νερό, παρακαλώ. 15ο μάθημα. Το μεσημέρι. Πεινάω πολύ μετά από αυτόν τον περίπατο στο Σύνταγμα. Κάνω ένα μπάνιο στα γρήγορα και αφήνω το ξενοδοχείο μου. Παίρνω ένα ταξί και πηγαίνω σε μια ταβέρνα στο Λυκαβητό. Βλέπει κανείς όλη την Αθήνα, μέχρι και τον Πειραιά από εκεί ψηλά. Παραγγέλνω ντολμαδάκια με αυγολέμονο, τυρί φέτα και μια χωριάτικη σαλάτα. «Θέλετε κρασί, κύριε?» με ρωτάει ο ταβερνιάρης. «Ναι», του απαντάω. «Θέλω μια ρετσίνα, παρακαλώ». Μαζί με το ψωμί μου φέρνουν ένα πιρούνι
ένα μαχαίρι και ένα κουταλάκι, ένα μπουκάλι κρασί και ένα ποτήρι. Μετά από λίγο, μία κυρία φέρνει στο τραπέζι μου ένα ζεστό πιάτο που μυρίζει θαυμάσια, σε ένα πιατάκι τη φέτα και την ντοματοσαλάτα. Οι Έλληνες τρώνε πάντα τυρί και σαλάτα που είναι στη μέση του τραπεζιού μαζί με το κύριο πιάτο τους. Ένας καλός μεσημεριανός ύπνος μετά από αυτό το θαυμάσιο γεύμα είναι αυτό που ζητάς. Άσκηση. Προτιμώ το λευκό κρασί από το κόκκινο. Οι Έλληνες πίνουν πολύ ρετσίνα. Όταν πεινάω, πηγαίνω σε μια ταβέρνα που βρίσκεται στον Πειραιά. Βλέπεις την Ακρόπολη από το Λυκαβητό. Όταν είμαι στην Ελλάδα, τρώω ψωμί, τυρί, φέτα και ντοματοσαλάτα. Το καλοκαίρι, ο μεσημεριανός ύπνος είναι θαυμάσιος. Βάζω τα μαχαιροπύρουνα και ένα μπουκάλι κρασί στο τραπέζι. 16ο μάθημα. Ελληνικός ή τουρκικός καφές? Ξυπνώ στις 4 η ώρα. Τηλεφωνώ αμέσως στη φίλη μου. Της προτείνω να πάρουμε έναν καφέ μαζί. Είναι σύμφωνη. Δίνουμε ραντεβού σε ένα παλιό ζαχαροπλαστείο στην πλάκα. Καθόμαστε έξω γιατί ο καιρός είναι θαυμάσιος. Είναι πολύ όμορφα εδώ, λέω στη φίλη μου. Η Ακρόπολη είναι σχεδόν δίπλα μας και δεν έχει καθόλου θόρυβο. Τι καφέ θα πεις, τουρκικό ή γαλλικό, με ρωτάει η φίλη μου. Ελληνικό δεν έχει, την ρωτάω. Το ίδιο είναι, μου απαντάει χαμογελώντας. Μερικοί Έλληνες τον ονομάζουν ελληνικό και άλλοι τουρκικό. Όταν το γκαρσόνι έρχεται στο τραπέζι μας, παραγγέλνουμε 2 ελληνικούς καφέδες. Πώς τον πίνετε, παρακαλώ, γλυκό, πικρό ή μέτριο? Η φίλη μου μου εξηγεί τότε ότι την ίδια ώρα που βάζουν τον καφέ, βάζουν και τη ζάχαρη. Γι' αυτό πρέπει να αποφασίζεις από πριν. Σε 2 λεπτά φτάνουν στο τραπέζι μας 2 μικρά φλιτζάνια πάνω σε 2 πιατάκια. Άσκηση. Όταν ξυπνώ το πρωί, πίνω ελληνικό καφέ και τρώω ψωμί με βούτυρο και μαρμελάδα. Τρώω γλυκά στο ζαχαροπλαστείο. Η φίλη μου πίνει τον καφέ της πικρό. Η Άννα τηλεφωνεί στους γονείς της.
Μετά το μεσημεριανό ύπνο, πηγαίνω περίπατο στην Ακρόπολη. Αυτός ο καφές είναι σχεδόν κρύος. Δεν είναι ζεστός. 17ο μάθημα. Στη θάλασσα. Αν και είναι απόγευμα πια, ο ήλιος είναι πολύ ζεστός ακόμη. Μετά τον καφέ, αποφασίζουμε να πάμε στη θάλασσα για μπάνιο. Παίρνουμε τα μαγιό μας και πηγαίνουμε σε μια παραλία με το αυτοκίνητο της φίλης μου. Από μακριά δεν ξέρεις πού τελειώνει το γαλάζιο του ουρανού και πού αρχίζει το γαλάζιο της θάλασσας. Η παραλία και η θάλασσα είναι γεμάτες κόσμο. Παιδιά κάνουν βουτιές γελώντας. Κολυμπάμε αρκετή ώρα και ύστερα πηγαίνουμε σε ένα παραλιακό μπαράκι. Πώς καίει η άμμος. Παραγγέλνουμε ούζο με μεζεδάκια. Ψωμί, ελιές, τυρί, σαρδέλες και ντομάτα. Στην υγειά σου, μου λέει η φίλη μου. Στην υγειά σου, της απαντώ. Γυρίζει το κεφάλι μου με το ούζο, γιατί είναι δυνατό. Δεν πειράζει, μου απαντάει η φίλη μου. Φτάνοντας στο ξενοδοχείο σου, θα κοιμηθείς σαν πουλάκι. Απαντάω, απαντώ. Απαντάς, απαντάει, απαντά. Απαντούμε και απαντάμε. Απαντάτε, απαντούν και απαντάνε. Άσκηση. Αν και είναι 9, δεν κάνει κρύο ακόμη. Η παραλία έχει πολύ κόσμο, γιατί ο καιρός είναι ζεστός. Αυτό το παιδί κολυμπάει και κάνει βουτιές σαν δελφίνι όταν είναι στη θάλασσα. Όταν έχει πολύ ήλιο, η άμμος καίει. Εμείς δεν πίνουμε ούζο, απαντούν τα παιδιά. Ξέρεις πότε τελειώνει το καλοκαίρι? Ο ουρανός είναι γαλάζιος. Τα μάτια του είναι γαλανά, σαν το χρώμα του ουρανού. Ποιηματάκι. Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό, ένα νερό, κρύο νερό. Και από πού θε κατεβαίνει, Βαγγελιό μου πενεμένη? Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό, ένα νερό, κρύο νερό. Και από πού θε κατεβαίνει, Βαγγελιό μου πενεμένη? Δέκατο όγδοο μάθημα. Έχει καθυστέρηση ή όχι? Σήμερα αποφασίζω να πάω εκδρομή στα νησιά του Σαρωνικού κόλπου.
Παίρνω το μετρό και σε μισή ώρα βρίσκομαι στο λιμάνι του Πειραιά. Έχει πολύ κόσμο στο καράβι. Όλοι την ίδια ιδέα με εμένα είχαν. Μετά από μία ώρα και ένα τέταρτο, πρώτος σταθμός, η Αίγινα. Κατεβαίνοντας το λιμάνι, βρίσκεσαι ανάμεσα σε χαμηλά σπίτια και αν και η Αθήνα βρίσκεται τόσο πολύ κοντά, είναι σαν να είναι πολύ μακριά σου. Ύστερα από 2 ώρες, αποφασίζω να πάω και στον Πόρο, ένα γραφικό νησί. Περιμένω στο λιμάνι, όπου βρίσκονται κι άλλοι άνθρωποι. Το καράβι όμως φτάνει μετά από 20 λεπτά. «Έχει καθυστέρηση», μου λέει κάποιος, χωρίς να φαίνεται ότι ανησυχεί. Βρισκόμαστε στον Πόρο 1 ώρα μετά περίπου. Κατεβαίνοντας στο λιμάνι, ρωτώ το λιμενάρχη πότε φεύγει το τελευταίο καράβι για τον Πειραιά. «Στις 7:30», μου απαντάει. Στις 7:25 λοιπόν, νομίζοντας ότι θα έχει πάλι καθυστέρηση, είμαι μερικά μέτρα μόνο από το λιμάνι όταν βλέπω ένα καράβι να φεύγει. Έκπληκτος, τρέχω και ρωτάω το λιμενάρχη γιατί το καράβι έφυγε νωρίτερα. «Πού νομίζετε ότι βρίσκεστε, κύριε, στη Γαλλία?» μου απαντάει. «Πρέπει να είστε νωρίτερα στο λιμάνι άλλη φορά». «Βρίσκω, βρίσκομαι. Βρίσκεσαι, βρίσκεται. Βρισκόμαστε, βρίσκεστε, βρίσκονται». Άσκηση. Το λιμάνι του Πειραιά δεν είναι μακριά από την Αθήνα. Είναι πολύ κοντά. Ο κόσμος βρίσκεται ήδη στο καράβι. Τα νησιά του Σαρωνικού κόλπου είναι όμορφα. Το καράβι φεύγει στις 10 η ώρα. 1 ώρα μετά φτάνει στην Αίγινα. Στην Αθήνα τα σπίτια είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά. Αυτός ο άντρας είναι κοντός. Αυτή η γυναίκα είναι ψηλή. Αυτό το παιδί δεν είναι ούτε κοντό, ούτε ψηλό. Οι επιβάτες βρίσκονται στον Πόρο 3 ώρες μετά. Το τελευταίο καράβι φεύγει σε 4 ώρες. Μετά από 1/2 ώρα, βλέπω μπροστά μου ένα γραφικό νησάκι. 19ο μάθημα. Τα αξιοπερίεργα των δρόμων της Αθήνας. Ο ξένος τουρίστας που κάνει περίπατο στους δρόμους της Αθήνας βλέπει πώς ζουν οι άνθρωποι εκεί. Αυτό είναι εύκολο. Αρκεί να περπατάει στους δρόμους, ανάμεσα στον κόσμο και να κοιτάζει γύρω του. Αν βρίσκεστε στο χωριό,
Αυτό ονομάζεται κουτσομπολιό, ενώ στην Αθήνα ενδιαφέρον. Στους μικρούς δρόμους, αλλά και στο κέντρο, βρίσκει κανείς αυτό που ζητάει, τα αξιοπερίεργα. Στο κέντρο υπάρχουν εφημεριδοπόλες που φωνάζουν. Όλες οι λεπτομέρειες. Γεγονότα. Γεγονότα. Έτσι φωνάζουν ακόμα και όταν δεν συμβαίνει τίποτα. Έχει επίσης κουλουρτζίδες που πουλάνε κουλουράκια. Τα βλέπεις πάνω σε ένα μεγάλο ξύλινο δίσκο ή μέσα σε ένα μεγάλο ξύλινο καλάθι. Ποπό τη σουσάμι! Ακόμη βλέπει κανείς λαχιοπόλες, λούστρους, ανθρώπους που πουλούν χτένες, μπλούζες, παιχνίδια και ό,τι άλλο βάζει ο νου σου. Οι περισσότεροι από αυτούς φωνάζουν. Είναι βέβαια λίγο κουραστικό για τα αυτιά, αλλά το θέαμα αξίζει τον κόπο. Άσκηση. Στους μικρούς δρόμους δεν έχει πολλά αυτοκίνητα. Οι λαχιοπόλες πουλούν λαχεία. Στο χέρι μου κρατώ ένα κουλούρι και το τρώω με όρεξη. Ξέρω όλες τις λεπτομέρειες των γεγονότων. Όταν βλέπει κανείς ένα θέαμα σαν αυτό, δεν είναι κουραστικό. Η χτένα μου είναι επάνω στο τραπέζι του δωματίου μου. Το κέντρο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ο ελληνικός ήλιος και η ελληνική θάλασσα αξίζουν πολλά για τον τουρίστα. 20ο μάθημα. Στο τρόλεϊ. Μια Κυριακή πρωί αποφασίζω να κάνω μια βόλτα στην Αθήνα με το τρόλεϊ. Παίρνω το 13 στην οδό Πανεπιστημίου. Αυτό το τρόλεϊ περνάει μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Την ώρα που αφήνουμε την οδό Πανεπιστημίου και στρίβουμε δεξιά στην οδό Πατησίων, ένα δυνατό φρενάρισμα με πηγαίνει από το πίσω μέρος στο μπροστινό. Πέφτω στην αγκαλιά μιας κυρίας. «Αν δεν κρατιέστε, θα έχετε κανένα ατύχημα», μου λέει χαμογελώντας. «Εγώ κρατιέμαι πάντα στο λεωφορείο και στο τρόλεϊ, ακόμη και όταν προχωράμε σαν τυχελώνα». «Ο άντρας μου είναι τόσο συνηθισμένος που όταν οδηγώ, κρατιέται ακόμη και στο αυτοκίνητό μας». Όταν τον ρωτώ γιατί, μου απαντάει ότι όταν κρατιέσαι, είσαι σίγουρος ότι δεν κινδυνεύεις. Άλλωστε, ρίξτε μια ματιά γύρω σας. Όλοι όσοι είναι όρθιοι κρατιούνται. Κρατώ, κρατιέμαι. Κρατιέσαι, κρατιέται, κρατιόμαστε. Κρατιέστε, κρατιούνται. Άσκηση. Το Σάββατο έχει πολύ κόσμο στο κέντρο της Αθήνας.
στρίβω δεξιά στην οδό Βουκουρεστίου και ύστερα αριστερά στην οδό Πανεπιστημίου. Ο οδηγός του λεωφορείου φρενάρει απότομα και πέφτω στην αγκαλιά ενός κυρίου. Δεν έχει πολύ θόρυβο στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου. Ο κύριος που είναι όρθιος είναι μαζί με την κυρία που είναι όρθια δίπλα του. Μία κυρία έχει ένα μωρό στην αγκαλιά της. Στην Ελλάδα γίνονται πολλά ατυχήματα την ημέρα. 22ο μάθημα. Ο πονοκέφαλος. Σοφία, πού ήσουν χθες το πρωί? Σου τηλεφωνούσα όλη την ώρα, αλλά δεν απαντούσες. Ήθελα τον αριθμό του τηλεφώνου του Πέτρου. Είχα έναν πονοκέφαλο Γιάννη που πήγαινε να σπάσει το κεφάλι μου. Γιατί δεν πήγαινες στο γιατρό? Είχα ραντεβού με τον οδοντίατρο το απόγευμα γιατί πονούσε πολύ ένα χαλασμένο δόντι. Περπατούσα αφηρημένη στο δρόμο πηγαίνοντας στο φαρμακείο για να αγοράσω ένα παυσίπονο για τον πονόδοντο, όταν ξαφνικά βλέπω λίγα μόλις μέτρα από εμένα ένα αυτοκίνητο που έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα να έρχεται επάνω μου. Αν ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν πατούσε φρένο εγκαίρως, δεν θα σου μιλούσα τώρα γιατί θα ήμουν στο νοσοκομείο. Πονόδοντο ή πονοκέφαλο είχες τελικά? Το αστείο ήταν ότι μετά από αυτό δεν μου πονούσε το δόντι μου πια, αλλά το κεφάλι μου. Αφού βρισκόμουν κοντά στο φαρμακείο, αγόρασα ένα κουτί ασπιρίνες. Με την ασπιρίνη μου περνάει πάντα ο πονοκέφαλος. Ενώ ο πονόδοντος σου περνάει με το φόβο. Άσκηση. Όταν είχα πονοκέφαλο, έπαιρνα μια ασπιρίνη και πήγαινα στο κρεβάτι. Ο οδοντίατρος ήταν αστείος χθες το απόγευμα. Πονούσε το δόντι του. Πήγαινε στον οδοντίατρο κάθε μήνα γιατί πονούσαν τα δόντια της συχνά. Όταν ήθελε ασπιρίνη, πήγαινε στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα δόντια μου είναι χαλασμένα τώρα γιατί έτρωγα συνέχεια γλυκά πριν. Η μητέρα του Γιάννη λέει συνέχεια αστεία. Ποιο είναι το τηλέφωνο του Νίκου? Δεν το βρίσκω στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ο οδηγός του πεζό έτρεχε πολύ γρήγορα στο κέντρο της πόλης. 23ο μάθημα. Ένα γράμμα. Αγαπημένη μου Άννα, είμαι πολύ χαρούμενη. Οι διακοπές μου αρχίζουν από σήμερα.
Περίμενα με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή. Κάθε πρωί ξυπνούσα στις 7 η ώρα, σηκωνόμουν αμέσως, ντυνόμουν και έπαιρνα το πρωινό μου στα γρήγορα, γιατί έπρεπε να είμαι στη δουλειά στις 8.30. Και ενώ μια κουραστική ημέρα άρχιζε για μένα, έβλεπα τους τουρίστες που φτάνανε στο ξενοδοχείο τους και σκεφτόμουν ότι μια ξεκούραστη μέρα άρχιζε για αυτούς. Να μπορούσα να ήμουν ξαπλωμένη σε μια παραλία κάνοντας ηλιοθεραπεία και ακούγοντας τη θάλασσα, έλεγα μέσα μου. Τελείωνα τη δουλειά στις 3. Ήμουν τόσο κουρασμένη και πεινούσα τόσο πολύ που έτρωγα συνέχεια έξω. Τα Σαββατοκύριακα έβγαινα με φίλους. Πηγαίναμε στον κινηματογράφο ή στο θέατρο, συνήθως τρώγαμε αργά το βράδυ σε ταβέρνα. Φτάνω με το τρένο στις 21 του μηνός, σε μία εβδομάδα, στις 9.30 το βράδυ. Φιλιά σε όλους. Ελένη. Ιστερόγραφο. Δώσε χαιρετισμούς στη μαμά και στον μπαμπά. Περίμενα, περίμενες, περίμενε. Περιμέναμε, περιμένατε, περίμεναν. Έπαιρνα, έπαιρνες, έπαιρνε. Παίρναμε, παίρνατε, έπαιρναν. Άσκηση. Η Άννα γράφει ένα γράμμα στην αδελφή της Ελένη. Στη 1.30 έτρωγα για μεσημέρι και στις 2.30 έπινα καφέ. Αυτή η δουλειά είναι πολύ κουραστική. Με κουράζει τόσο πολύ. Είσαι συχνά κουρασμένος, Γιάννη. Πρέπει να ξεκουράζεσαι. Δεν μένω πολλή ώρα στον ήλιο για να κάνω ηλιοθεραπεία, γιατί δεν πρέπει. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα? 31. Πότε φεύγεις για το Παρίσι? Στις 19 αυτού του μήνα. Δεν παίρνω το τρένο, έρχομαι με το αυτοκίνητό μου. 24. Μάθημα. Μια συνάντηση. Γιάννη, θυμάσαι την Αλεξάνδρα και τον Πέτρο που ήταν στην παρέα μας όταν είμαστε φοιτητές στα Γιάννενα? Όχι, πώς ήταν? Πάνε 9 χρόνια από τότε που σπουδάζαμε, Άννα. Ξέρεις, ένα ζευγάρι αστείο που όλο γελούσε. Αυτός ήταν ψηλός, φορούσε γυαλιά και είχε καστανά μαλλιά και αυτή ήταν κοντή και ξανθιά. Διάβαζα στο λεωφορείο όταν άκουσα μια γυναικεία φωνή να φωνάζει το όνομά μου. Αν τους έβλεπες, Γιάννη, είμαι σίγουρη ότι δεν θα τους γνώριζες. Ήταν αδύνατοι και οι δύο τότε, ενώ τώρα είναι χοντροί.
Είναι παντρεμένοι και έχουν 3 παιδιά. Πώς αλλάζει κανείς με τα χρόνια? Πάντα η ίδια Άννα, μου λέει ο Πέτρος, αδύνατη και αφηρημένη. Τον βλέπεις ακόμα τον Γιάννη? Έχω το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή τους. Πού μένουν? Μένουν στην Κηφισιά, στην οδό Παπαδημητρίου 36. Άσκηση. Όταν σπουδάζαμε, γελούσαμε συνέχεια. Ο άντρας είναι κοντός και η γυναίκα είναι ψηλή. Από πότε φοράς γυαλιά, Μαρία? Δεν το ήξερα. Ο φίλος μου είναι αδύνατος. Δεν είναι χοντρός. Ο Πέτρος είναι παντρεμένος με την Αλεξάνδρα εδώ και 3 χρόνια. Τα χρόνια περνούν γρήγορα. Ποια είναι η διεύθυνσή σου? Μεγάλου Αλεξάνδρου 12. Πού μένει η Κατερίνα? Στο ψυχικό, στην οδό Αφροδίτης 18. 25ο μάθημα. Ξεκούραστες διακοπές. Πέρυσι το καλοκαίρι φιλοξενούσα ένα ζευγάρι, την Ασούντα και το Μιχάλη, μία Ιταλίδα και έναν Έλληνα. Η Ασούντα ονειρευόταν να δει την Ακρόπολη και κυρίως τον Παρθενώνα. Ερχόταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Κάθε πρωί η Ασούντα σηκωνόταν στις 8 η ώρα. Έπαιρνε το λεωφορείο μέχρι την Ομόνια και έφτανε στο μοναστηράκι με το μετρό. Ανέβαινε στην Ακρόπολη με τα πόδια. Ρωτούσε συνέχεια το δρόμο γιατί ξεχνούσε. Όλο ευθεία και στο τέλος του δρόμου στρίβεται αριστερά και αμέσως μετά δεξιά, της έλεγαν οι άνθρωποι που ρωτούσε. Ο Μιχάλης γύριζε κουρασμένος. Δεν μπορούσε άλλο πια. Δεν ήταν διακοπές αυτές. Μετά από λίγες ημέρες, ο Μιχάλης της λέει: «Τι θα έλεγες αν πηγαίναμε στην Κρήτη? Θα νοικιάζαμε ένα δωμάτιο κοντά στη θάλασσα και θα κάναμε ξεκούραστες διακοπές». Μπορώ, μπορείς, μπορεί, μπορούμε, μπορείτε, μπορούν. Μπορούσα, μπορούσες, μπορούσε, μπορούσαμε, μπορούσατε, μπορούσαν. Άσκηση. Φέτος φιλοξενώ 2 Άγγλους. Ονειρεύεσαι το βράδυ όταν είσαι κουρασμένος? Πήγαινε για πρώτη φορά στην Ακρόπολη. Πού είναι το μετρό, παρακαλώ? Όλο ευθεία και στην πλατεία στρίβεται αριστερά και αμέσως μετά δεξιά.
Τι θα λέγατε αν φεύγαμε? Αυτές οι διακοπές είναι κουραστικές. Όταν πηγαίνω με τα πόδια στο σπίτι μου, είμαι κουρασμένη μετά. 26ο μάθημα. Παιδικές αναμνήσεις. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν μικρός, φεύγαμε από την Αθήνα κάθε Παρασκευή απόγευμα και επιστρέφαμε την Κυριακή το βράδυ. Πηγαίναμε στο εξοχικό μας σπίτι που βρισκόταν περίπου 100 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Είχαμε έναν όμορφο κήπο με πολλά λουλούδια και πολλά δέντρα. Η μητέρα μου ασχολούνταν με το λαχανό κηπό της. Φύτευε ντομάτες, πιπεριές, αγκούρια, φασολάκια. Τρώγαμε στις 3 η ώρα το μεσημέρι και στις 10 το βράδυ, όπως και τις άλλες ημέρες. Εμείς τα παιδιά κάναμε ποδήλατο όλη την ημέρα και παίζαμε. Το βράδυ της Κυριακής, φτάνοντας στην Αθήνα και βλέποντας τα αυτοκίνητα στους δρόμους, ξαναγυρίζαμε στην πραγματικότητα της πόλης. Θυμόμουν, θυμόσουν, θυμόταν. Θυμόμαστε, θυμόσαστε, θυμόνταν και θυμούνταν. Ασχολούμουν, ασχολούμε, ασχολούσουν, ασχολούνταν, ασχολούμαστε, ασχολούσαστε, ασχολούνταν. Άσκηση. Κάθε Κυριακή απόγευμα πηγαίναμε στον κινηματογράφο. Το πρωί της Δευτέρας ξυπνούσαμε στις 7:30. Την Τρίτη το βράδυ τηλεφωνούσαμε στους φίλους μας και τους ρωτούσαμε αν ήταν καλά. Το Σάββατο είναι η αγαπημένη μου μέρα. Τα λουλούδια και τα δέντρα κάνουν τον κήπο όμορφο. Τον ομορφαίνουν. Το καλοκαίρι τρώμε πολλές ντομάτες και πιπεριές και πολλά αγκούρια. Η πραγματικότητα, μερικές φορές, δεν είναι σαν τις παιδικές αναμνήσεις. Όταν είμαι στην εξοχή, κάνω ποδήλατο όλη την ώρα. Ποιηματάκι. Από γκρεμό κυραβαγγελιό, από γκρεμό γκρεμίζεται και σε περιβόλι μπαίνει, βαγγελιό μου πενεμένη. Από γκρεμό κυραβαγγελιό, από γκρεμό γκρεμίζεται και σε περιβόλι μπαίνει, βαγγελιό μου πενεμένη. Εικοστό έβδομο μάθημα. Οι πολυκατοικίες. Η Αθήνα είχε κάποτε πολλά και όμορφα νεοκλασικά σπίτια.
Τα τελευταία 30 χρόνια όμως μεγάλωνε συνεχώς. Ο κόσμος άφηνε την επαρχία και ερχόταν από τα χωριά στην Αθήνα. Γιατί εκεί, όπως σε όλες τις πρωτεύουσες και τις μεγάλες πόλεις, είχε πολλές δουλειές. Τα νεοκλασικά σπίτια έπεφταν και στη θέση τους υψώνονταν τεράστιες πολυκατοικίες. Η αρχιτεκτονική δεν ήταν ίδια με πριν. Η έλλειψη χώρου και γούστου άλλαζε καθημερινά την όψη αυτής της πρωτεύουσας. Ευτυχώς που ακόμη σώζονται μερικά σπίτια που θυμίζουν αυτή την όμορφη νεοκλασική αρχιτεκτονική. Η Πλάκα έχει πολλά διόροφα σπίτια που θυμίζουν πώς ήταν κάποτε η Αθήνα. Από την Ακρόπολη βλέπει κανείς τα κεραμίδια που έχουν οι στέγες των σπιτιών που βρίσκονται στην Πλάκα. Τι διαφορά με τα τεράστια κτίρια που υψώνονται λίγο πιο μακριά. Ο πολύς, η πολύ, το πολύ. Η πολύ, οι πολλές, τα πολλά. Άσκηση. Τα χαμηλά σπίτια δεν τα βρίσκει κανείς εύκολα στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα οι ψηλές πολυκατοικίες βρίσκονται παντού. Η όψη της πόλης άλλαζε από τη μια μέρα στην άλλη. Τα διόροφα σπίτια έχουν όμορφη αρχιτεκτονική. Οι στέγες των σπιτιών στις πόλεις δεν έχουν κεραμίδια. Πολλοί άνδρες και πολλές γυναίκες μένουν πολλά χρόνια στις μεγάλες πόλεις και μετά φεύγουν στην επαρχία. Θυμίζω στο Γιάννη το ραντεβού που έχει με τον Πέτρο στις 6 το απόγευμα. Πολυκατοικίες υψώνονται ακόμη και στην επαρχία τώρα. 29ο μάθημα. Μου κάνεις μια χάρη. Πας για ψώνια, Νίκη. Μου κάνεις μια χάρη, σε παρακαλώ. Τι θέλεις, Ελένη? Έχω ένα γράμμα να στείλω. Περνάς από το ταχυδρομείο? Δεν είναι ο δρόμος μου, αλλά δεν είναι μακριά από το φούρνο. Μα γιατί δεν το βάζεις στο γραμματοκιβώτιο που είναι στη γωνία? Δεν έχω γραμματόσημα και δεν θέλω να αγοράσω στο περίπτερο. Εντάξει τότε. Πού είναι το γράμμα? Να το. Θέλει ένα γραμματόσημο για εσωτερικό. Παίρνεις και 3 γραμματόσημα για την Ευρώπη να τα έχω στο σπίτι. Σου δίνω τα λεφτά μετά. Θέλεις να το στείλεις απλό, επίγον ή συστημένο? Απλό. Πόσες μέρες κάνει για το εσωτερικό? Μπορεί να κάνει από 3 ημέρες μέχρι 1 εβδομάδα. Τελικά μου φαίνεται ότι πηγαίνει πιο γρήγορα στο εξωτερικό παρά στο εσωτερικό. Άσκηση.
Αγοράζω ψωμί και γάλα στο φούρνο της γειτονιάς μου. Το Σάββατο πηγαίνω για ψώνια γιατί έχω χρόνο. Στο ταχυδρομείο αγοράζω 3 γραμματόσημα για το εξωτερικό και 2 για το εσωτερικό. Γραμματόσημα βρίσκει κανείς και στο περίπτερο. Βάζω το γράμμα στο γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου. Στέλνω ένα συστημένο γράμμα στην Ευρώπη. Πολλές φορές ένα γράμμα κάνει μία εβδομάδα για το εξωτερικό. Περνώντας από το ταχυδρομείο, ρωτώ αν ένα εξπρές φτάνει πιο γρήγορα από ένα συστημένο. 30 μάθημα. Οι ελληνικές τράπεζες. Για τον τουρίστα, οι τράπεζες σε μια ξένη χώρα έχουν πάντα μεγάλη σημασία. Εκεί κάνει κανείς συνάλλαγμα και εξαργυρώνει τις ταξιδιωτικές επιταγές. Πρέπει να ξέρεις ελληνικά όταν αλλάζεις τα χρήματά σου. Καθόλου. Δεν υπάρχει καμιά δυσκολία στο ζήτημα της γλώσσας. Οι υπάλληλοι των τραπεζών μιλούν ξένες γλώσσες. Επιπλέον, τα ονόματα των θηρίδων είναι γραμμένα στα ελληνικά, στα γαλλικά και στα αγγλικά. Οι διατυπώσεις είναι απλές. Φυσικά, τα ξένα χαρτονομίσματα αλλάζονται αμέσως. Τα δολάρια, τα μάρκα, τα φράγκα, οι λίρες γίνονται δραχμές σε λίγα λεπτά. Στις μεγάλες τράπεζες, στο Σύνταγμα, έχει παράρτημα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Λέγεται ΕΟΤ στα ελληνικά. Η πιο μεγάλη ελληνική τράπεζα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην Αθήνα στεγάζεται σε ένα πολύ όμορφο κτίριο. Το εσωτερικό είναι από μάρμαρο, αξίζει τον κόπο να πας. Άσκηση. Μου αλλάζετε σας παρακαλώ αυτά τα φράγκα. Μπορείτε? Μάλιστα, κυρία. Αμέσως. Η τιμή του φράγκου είναι 50 δραχμές. Έχετε 500 φράγκα. Σας δίνω 25.000 δραχμές. Στην Ελλάδα το νόμισμα είναι η δραχμή. Δεν μπορεί κανείς να κάνει συνάλλαγμα την Κυριακή, γιατί οι τράπεζες είναι κλειστές. Δεν έχω πια ελληνικά χρήματα. Φεύγω αύριο και θέλω σουβενίρ από την Ελλάδα. Έχεις χρόνο ακόμα για το συνάλλαγμα. Οι τράπεζες κλείνουν στις 3. 31 μάθημα. Περί ανέμων και υδάτων. Ποια είναι η αγαπημένη σου εποχή? Το φθινόπωρο, γιατί το χρώμα των φύλων που πέφτουν από τα κλαδιά των δέντρων είναι όμορφο. Και σένα? Εμένα μ' αρέσει το καλοκαίρι γιατί κάνει ζέστη. Όταν βρέχει το φθινόπωρο,
Είμαι λυπημένη γιατί οι διακοπές του καλοκαιριού είναι ανάμνηση πια. Αν και κάνει κρύο και καμιά φορά χιονίζει το χειμώνα, τον προτιμώ από το φθινόπωρο. Και η άνοιξη σ' αρέσει? Όχι, γιατί είμαι πολύ κουρασμένη μετά από τόσους μήνες χωρίς διακοπές και ο χρόνος μου φαίνεται ατελείωτος. Εσένα σ' αρέσει μόνο το καλοκαίρι και ο χειμώνας, λοιπόν. Αυτές οι δύο εποχές μ' αρέσουν γιατί λατρεύω τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Δεν έχουμε καθόλου τις ίδιες προτιμήσεις. Εγώ προτιμώ το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, το Μάιο και τον Οκτώβριο. Και ο Νοέμβριος? Δεν μου κάνει ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δώδεκα μήνες. Ένας χρόνος γνωριμίας και δεν σημαίνει τίποτε για σένα αυτός ο μήνας. Άσκηση. Η αγαπημένη μου εποχή είναι η άνοιξη, γιατί έχει παντού λουλούδια. Το φθινόπωρο τα φύλλα πέφτουν από τα δέντρα. Το καλοκαίρι έχει ήλιο και κάνει ζέστη. Αυτή η εβδομάδα είναι ατελείωτη. Αγαπώ πολύ και τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Προτιμώ τους 7 πρώτους μήνες του χρόνου, τον Ιανουάριο, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο, τον Απρίλιο, το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Δεν μ' αρέσουν οι μήνες από τον Αύγουστο μέχρι το Δεκέμβριο, δηλαδή ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος. Ποιηματάκι. Ποτίζει κυραβαγγελιό, ποτίζει δέντρα και κλαριά και ποτίζει κυπαρίσια σαν τα όμορφα κορίτσια. Ποτίζει δε κυραβαγγελιό, ποτίζει δέντρα και κλαριά και ποτίζει κυπαρίσια σαν τα όμορφα κορίτσια. Τριακοστό δεύτερο μάθημα. Δεν αργούν ποτέ. Τι ώρα είναι, Βαγγέλη? Επτάμιση. Κιόλας, κάνε γρήγορα. Μην καθυστερείς, γιατί σε μια ώρα φεύγουμε. Η Μέρη και ο Παύλος μας περιμένουν στις 9 παρά 10. Το έργο αρχίζει στις 9 και 20. Μην κάνεις έτσι, Λίτσα. Έχουμε ακόμη χρόνο. Πέρασαν ήδη 10 λεπτά και εμείς ακόμη μιλάμε. Εγώ δεν περιμένω ούτε δευτερόλεπτο. Στις 9:30 ακριβώς φεύγω. Η Μέρη και ο Παύλος δεν θα αργούσαν ποτέ. Μη φωνάζεις έτσι. Δεν πονάει ο λαιμός σου? Εμένα πονάει το κεφάλι μου. Ντυνόμαστε και φεύγουμε.
Εκείνη τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνει η Λίτσα. Ναι. Λίτσα, εσύ, η Μέρη είμαι. Αφήνουμε τον κινηματογράφο για μια άλλη μέρα. Είμαστε πολύ κουρασμένοι, εγώ και ο Παύλος. Άσκηση. Εξήντα δευτερόλεπτα κάνουν ένα λεπτό και 60 λεπτά κάνουν μία ώρα. Το τηλέφωνο χτυπά. Το σηκώνω αμέσως. Δεν είναι ο Γιάννης εκεί. Πάει μισή ώρα που τον περιμένω. Το πρωί καθυστερώ πολύ παίρνοντας το πρωινό μου και φτάνω αργά στη δουλειά. Ο Νίκος με περιμένει στις 8 ακριβώς μπροστά στον κινηματογράφο. Αργούν πάντα όταν έχουμε ραντεβού. Δίνομαι σε ένα τέταρτο και φεύγω αμέσως. Δεν έχετε χρόνο. Το έργο αρχίζει σε 20 λεπτά. 33ο μάθημα. Το πρόσωπο. Ξέρεις να μετράς γρήγορα μέχρι το 1000. Ναι, ξέρω. Πρόσωπο, μέτωπο, μάτια, φρύδια, ματόκλαδα, μύτη, μάγουλα, πηγούνι, στόμα, 1000. Και αυτή. Το αυτή αποτελεί μέρος του προσώπου. Δεν μιλάω για τα αυτιά. Για αυτή τη γυναίκα μιλάω. Α, η Εύα. Όχι, δεν ξέρει να μετράει γιατί είναι ξένη. Κατάγεται από τη Σουηδία. Έχει όμορφα μπλε μάτια. Είναι πολύ εκφραστικά. Δεν είναι μπλε τα μάτια της. Είναι γαλανά. Εσύ τι χρώμα ματιών έχεις? Καστανά. Και σένα τι χρώμα έχουν τα μάτια σου? Τα μάτια μου είναι μαύρα, όπως και τα μαλλιά μου. Μερικά μάτια εκφράζουν τη χαρά πολύ περισσότερο από ότι το χαμόγελο. Ανοιχτά χρώματα, όπως το γαλάζιο και το πράσινο, εκφράζουν συχνά τη λύπη. Και όταν τα μάτια δακρύζουν, δεν είναι πάντα από λύπη. Άσκηση. Μετρώ πιο γρήγορα μέχρι το 1000. Μάτια, μύτη, 1000. Τα αυτιά του είναι μεγάλα και η μύτη του μικρή. Τα φρύδια είναι πάνω από τα μάτια. Τα μάγουλα είναι κόκκινα πολλές φορές. Τα μάτια του έχουν το χρώμα του ουρανού και της θάλασσας. Δακρύζει όταν έχει πολύ αέρα. Η χαρά και η λύπη φαίνονται στα μάτια της. Κατάγομαι από την Ελλάδα. Είμαι Έλληνας. 34ο μάθημα.
Μια ληστεία. Διάβασες στην εφημερίδα τα νέα? Την προηγούμενη Δευτέρα, κλέφτες μπήκαν στο σπίτι του Γιώργου και έκλεψαν τα χρυσαφικά της γυναίκας του. Την Τρίτη ξαναγύρισαν και πήραν την τηλεόραση, το βίντεο και το στερεοφωνικό. Δεν ειδοποίησε την αστυνομία ο Γιώργος? Την ειδοποίησε την Τετάρτη. Γιατί όχι τη Δευτέρα? Ήταν για τετραήμερο στην Πελοπόννησο με τη γυναίκα του και τα παιδιά του και γύρισαν την Τετάρτη το μεσημέρι. Τους έπιασαν τους κλέφτες? Όχι ακόμα, αλλά την Πέμπτη το βράδυ κάποιος από την πολυκατοικία του είπε ότι οι κλέφτες ήταν τρεις με ένα άσπρο Volvo αυτοκίνητο. Την ώρα που έμπαινε στην πολυκατοικία τους είδε να βγαίνουν και να βάζουν μια τηλεόραση, ένα βίντεο και ένα στερεοφωνικό στο αυτοκίνητο και να φεύγουν με μεγάλη ταχύτητα. Πήγε στην αστυνομία την Παρασκευή πρωί και περιέγραψε τους ληστές. Πάει τώρα μια βδομάδα και ακόμα τίποτα. Άσκηση. Αγοράζω εφημερίδα κάθε πρωί και διαβάζω τα νέα. Κλέφτες πήραν τα χρυσαφικά της Μαρίας την προηγούμενη εβδομάδα. Περιγράφω τον κλέφτη στην αστυνομία. Η αστυνομία έπιασε τους κλέφτες την Παρασκευή. Τη Δευτέρα και την Τρίτη θυμάμαι ακόμη το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Την Τετάρτη και την Πέμπτη περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Παρασκευή μου φαίνεται ατελείωτη. Το αυτοκίνητό τους έφυγε με μεγάλη ταχύτητα. 36ο μάθημα. Γελάσαμε πολύ. Πού ήσουν χθες το απόγευμα, Γιάννα? Χθες, 7 με 9, πήγα στον κινηματογράφο με μερικούς φίλους μου. Τι έργο είδατε? Είδαμε μια κωμωδία του Blake Edwards, το Πάρτι. Σας άρεσε? Ναι, γελάσαμε πολύ. Είμαστε με ένα φίλο μας Άγγλο που δεν σταμάτησε να γελάει από την ώρα που μπήκαμε στον κινηματογράφο μέχρι την ώρα που φύγαμε. Γελούσε πολύ δυνατά και συχνά πριν από εμάς, γιατί καταλάβαινε τα αγγλικά, ενώ εμείς περιμέναμε τους υπότιτλους. Μερικές φορές όμως, οι υπότιτλοι εμφανίζονταν στην οθόνη πριν τα λόγια. Όλοι γελούσαμε τότε, εκτός από αυτόν που περίμενε τη συνέχεια. Ήταν οι μόνες φορές που δεν γελούσε
γιατί εμείς γελούσαμε τόσο δυνατά που δεν άκουγε τους διαλόγους. Στο δρόμο, αφού τελείωσε το έργο, το σκεφτόμαστε και γελούσαμε ακόμη. Άσκηση. Από τις 3 μέχρι τις 4 το μεσημέρι κοιμάμαι. Είδατε ένα καλό έργο στον κινηματογράφο χθες? Ναι, είδαμε μια κωμωδία. Ο φίλος μου δεν γελάει εύκολα. Οι υπότιτλοι φεύγουν από την οθόνη πολύ γρήγορα. Δεν άκουγα τα λόγια τους γιατί είχε πολύ θόρυβο. Σκέφτομαι ακόμα το έργο που είδαμε μαζί την προηγούμενη εβδομάδα. 37ο μάθημα. Τι σου είναι οι γυναίκες? Είναι 6 το απόγευμα. Ένας πελάτης βρίσκεται σε ένα καφενείο και πίνει καφέ μόνος του. Φαίνεται ότι περιμένει κάποιον γιατί κοιτάζει συνέχεια το ρολόι του. Γεια σου. Τι νέα, Αλέκο? Τίποτα σπουδαίο. Περιμένω τη γυναίκα μου που είναι στο κομωτήριο. Καλή υπομονή. Είναι πολλή ώρα που περιμένεις. Πίνω ήδη το δεύτερο καφέ. Επιπλέον, διάλεξα ένα καφενείο που ο καφές είναι ήδη κρύος όταν τον φέρνουν και όχι αρκετά γλυκός. Α, να η γυναίκα μου. Τι περίεργο χρώμα έχουν τα μαλλιά της. Είναι σαν πράσινα, σαν γαλάζια. Κατερίνα, έβαψες τα μαλλιά σου? Εκείνη με απορία. Τι, φαίνεται? Άσκηση. Παράγγειλα το αυτοκίνητό μου εδώ και μια εβδομάδα. Ο γιος μου μου έφερε την εφημερίδα. Η γυναίκα μου έβαψε τα μαλλιά της ξανθά. Γεια σου, Μάρκο. Μου παράγγειλες μια μπύρα? Ήπια λίγο καφέ, αλλά τον βρήκα πολύ γλυκό. Περίμενα μία ώρα τον άντρα μου στην Ομόνοια. Κάποιος μιλά για κάποιον. Ποιηματάκι. Ο ποντικός επίδειξε από το παραθύρι και η μάνα του του φώναξε. «Πού πας, καραβοκύρη?» 38ο μάθημα. Παράφαγα. Καλημέρα, Κώστα. Φαίνεσαι άρρωστος. Τι συμβαίνει? Προχθές πήγα σε ένα εστιατόριο με μια φίλη μου. Βρήκα το φαγητό εξαιρετικό. Έφαγα μουσακά και ξαναζήτησα. Ήπια και ρετσίνα. Μετά από αυτό το μικρό εστιατόριο, πήγαμε σε ένα ζαχαροπλαστείο και ζήτησα έναν μπακλαβά.
ήταν τόσο καλός που ζήτησα ένα κανταΐφι μετά. Μπόρεσες και έφαγες δύο γλυκά μετά από δύο μερίδες μουσακά? Όχι μόνο μπόρεσα, αλλά πήρα και μια πάστα έπειτα από τη λεμαργία μου. Γυρίζοντας στο σπίτι, ξενύχτησα. Πονούσε φοβερά η κοιλιά μου, το κεφάλι μου και το χαλασμένο μου δόντι. Αποκοιμήθηκα στις 5 τα ξημερώματα και δεν πήγα στη δουλειά. Φυσικό είναι μετά από αυτά που έφαγες. Δεν το μετανιώνω όμως. Θέλεις τη διεύθυνση και το όνομα του ζαχαροπλαστείου? Κάνει τα πιο καλά γλυκά σε όλη την Αθήνα. Άσκηση. Η Αγγελική είναι άρρωστη από προχθές. Αυτός ο μουσακάς είναι εξαιρετικός σε αυτό το εστιατόριο. Είσαι πολύ λέμαργος. Έφαγες και τις 3 πάστες που έφερα το πρωί. Πόσες μερίδες μουσακά θέλετε? 3. Αποκοιμιέμαι στη 1 τα ξημερώματα. Μετάνιωσες που πήγες στο γιατρό? Όχι. Όταν παρατρως, είναι από λεμαργία. Ξενυχτάει κάθε φορά που πηγαίνει στους φίλους του. 31ο μάθημα. Τα ταξίδια. Ταξιδεύεις συχνά, Βάσο? Λατρεύω τα ταξίδια κυρίως με το πλοίο. Συχνά πηγαίνω με φίλους σε κοντινά νησάκια για Σαββατοκύριακο ή σε κάποιο νησάκι του Αιγαίου Πελάγους όταν έχω περισσότερο χρόνο. Δεν ταξιδεύεις ποτέ με το αεροπλάνο? Μόνο όταν πηγαίνω στο εξωτερικό. Για το εσωτερικό, το τρένο μ' αρέσει πολύ, όμως χάνει κανείς πολύ χρόνο όταν έχει λίγες μέρες στη διάθεσή του. Όταν πηγαίνω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, κάνω 8 ώρες ή και περισσότερο, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σε πολλά σημεία έχει μόνο μία γραμμή και συχνά το ένα τρένο περιμένει το άλλο που έρχεται στην αντίθετη κατεύθυνση. 2,5 ώρες περίπου μετά την Αθήνα, ο κάμπος της Θεσσαλίας απλώνεται μπροστά σου σαν να είναι σε ζωγραφιά. Το τρένο βρίσκεται πάνω στα βράχια και ξαφνικά στα δεξιά σου απλώνεται ένα χαλί κάτω. Όταν παίρνω την άλλη γραμμή που πηγαίνει στην Πελοπόννησο, βλέπω τη θάλασσα από ψηλά. Είναι θαυμάσια η διαδρομή. Μεθάς από την ομορφιά του τοπίου. Άσκηση. Σας αρέσουν τα ταξίδια με το αυτοκίνητο? Όχι,
γιατί συχνά η διαδρομή δεν είναι όμορφη. Στην Ελλάδα το τρένο έχει δύο γραμμές, μία για την Πελοπόννησο και μία από την Αθήνα για τη Θεσσαλονίκη. Τα βράχια είναι τόσο όμορφα. Οι ζωγραφιές των παιδιών είναι πάντα όμορφες. Το ταξίδι που έκανα προχθές δεν ήταν θαυμάσιο. Το Αιγαίο Πέλαγος έχει πολλά νησιά. Ο Νίκος μεθά εύκολα όταν πίνει κρασί. Τεσσαρακοστό μάθημα. Το όνομά σου. Νίκο, γιατί στην ταυτότητά σου το όνομά σου είναι Νικόλαος? Γιατί με βάφτισαν Νικόλαο. Τη γυναίκα μου Λίτσα τη λένε Ευαγγελία κανονικά. Δεν καταλαβαίνω. Έχετε δύο ονόματα? Όχι. Είναι το ίδιο όνομα, αλλά τις περισσότερες φορές πιο μικρό. Στα επίσημα έγγραφα έχουμε πάντα το όνομα που είναι στην ταυτότητα. Όλα τα ελληνικά ονόματα είναι έτσι? Όχι όλα. Μερικά ονόματα μένουν όπως και στην ταυτότητα. Για παράδειγμα, Μαρία, Ελένη, Άννα κτλ. Το Τάκης και το Άκης από ποια ονόματα βγαίνουν? Το Τάκης βγαίνει από το Δημήτρης, Δημήτριος στην ταυτότητα. Και το Άκης από το Παναγιώτης, Παναγιωτάκης Άκης. Ή από το Γιάννης Ιωάννης, Γιαννάκης Άκης. Ή το Ελένη που δεν αλλάζει γίνεται και Έλενα, Λένα, Λενιό, Λένο, Ελενάκη, Ελενίτσα ή Νίτσα. Άσκηση. Πού είναι η ταυτότητά μου, μαμά? Δεν τη βρίσκω. Βαφτίζουμε το γιο μας αυτή την Κυριακή. Το όνομά μου είναι Ιωάννα, αλλά όλοι με φωνάζουν Γιάννα. Τα παραδείγματα είναι εύκολα. Αλλάζω το όνομά μου από Εύα σε Εύη. Δεν βγαίνω συχνά το Σαββατοκύριακο γιατί είμαι κουρασμένος. Τα ελληνικά ονόματα από μεγάλα γίνονται μικρά ή πιο μεγάλα μερικές φορές. Για παράδειγμα, Ελένη, Λένα ή Ελενάκη. Τεσσαρακοστό πρώτο μάθημα. Ηλικία. Ο γιος μου είναι 18 χρονών και ο δικός σας? Ο δικός μου είναι 29. Εσείς πόσο χρονών είστε? 40. Πόσα παιδιά έχετε? 3. Ένα αγόρι
και δύο κορίτσια.